Γεια σας! Hey. Είμαστε εδώ για να δούμε το Super Console X Pro. Ήρθε η κάρτα μνήμης. Και είναι η ώρα της, ναι, της αλήθειας. Ήρθε η ώρα της κρίσης, η ώρα Ανοίγω της αλήθειας. Το κονσολέιρο και για να δούμε. Ξεκίνησε ο emulator, καλό σημάδι. Yes! Χαμπέμου simulators! Για να δούμε πόσο καλή είναι αυτή η κονσόλα. Και θα το μάθουμε βλέποντας τα παιχνίδια. Τα ασύρματα χειριστήρια yeah. της κονσόλας. Yes. Έχει δύο. Πάτε κι εσύ, από κάτω ενεργοποιείται, έχει ένα διακόπτη. Είναι το σαν το πλαίσιο, έχει εδώ, από κάτω έχει ένα διακόπτη. Α! Εδώ το άνοιξα, ωραία. Λοιπόν, ξεκινάει, έχει πάρα πολλά κονσόλες. Λέει και κονσόλες. Με ένα νούμερο player 1. Mm. Λοιπόν, ξεκινάμε. Όχι All Games. Όχι All Games, αλλά να δείξουμε ότι έχει 33.325 παιχνίδια. Wow! Okay. Favorites δεν έχουμε βάλει. Ναι, okay. Αλλά έχει αυτό από μόνο το 133. Λογικά θα είναι και κάποια all time favorites. Ξεκινάμε να μετρήσουμε κονσόλες σε αλφαβητική σειρά. Ναι. Πάμε. Amstrad. 2. Atari. 3. Atari 2, okay. 4. 5. 6. 7. 8. Α, ναι, το Lynx είναι Atari Lynx. Γι' αυτό είναι εκεί. Mm-hmm. 9. 10, 11, τι είναι αυτό δεν το ξέρω καν, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Nintendo DS. Okay. Ναι. 27, 28, αυτό ήταν νέο Geo CD, αυτό ήταν νέο Geo το απλό, 29, 30, 31, 32, 33, όπ, τι είναι αυτό, όπ, μωρό με κοιτάζει, 34, 35, 36, 37, PSP. Ναι, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Visual Boy, oh my god, 46, 47, 48. Θα δούμε λοιπόν γύρω στις 50 κονσόλες, θα δούμε ένα παιχνίδι από την κάθε μία τουλάχιστον, οπότε stay tuned, θα είναι μεγάλο βίντεο. Ναι, αυτό είναι long one. Να πούμε και, εδώ. Μεταξύ έχει για κάθε κονσόλα διαφορετικά, κάποιες κονσόλες έχουν ας πούμε 5 παιχνίδια, κάποιες κονσόλες έχουν 3.000 ναι. παιχνίδια. Okay. Να πούμε εδώ πέρα ότι άμα θέλετε την περιγραφή, δείτε πάνω αριστερά δεξιά το παλιό μας βίντεο ναι. που είχαμε πει για την απογοήτευση, ναι. αυτό θα είναι μόνο τα παιχνίδια τώρα που ήρθε η καινούργια κάρτα και η γνώμη μας, η updated γνώμη. Για την περιγραφή της κονσόλας και στο end, στο τέλος του βίντεο πάλι mm-hmm. θα έχει link. Λοιπόν, ξεκινάμε Amstrad CPC. Μερικά παιχνίδια θα είναι μονά, μερικά θα είναι διπλά, προφανώς. Λοιπόν, ο Amstrad έχει, δεν λέει πόσα παιχνίδια έχει, αλλά φαίνεται να είναι πολλά. Ας δούμε λοιπόν το 1942, γιατί το 1943 μας κόλλησε, για να δούμε το 1942 θα τρέξει. Οκ. Okay. Θα δούμε τώρα ποιος είναι ποιος. Αυτό ξεκινά κανονικά, ωραία. Είναι αρχαία κονσόλα, άκου ήχο. Ναι, δεν κουνιούνται αυτά. Για κάτσε λίγο εδώ. Μήπως έχεις κάνει κάτι με αυτά εδώ. Όχι, όχι, κάτσε, αυτή είναι χαρά που είσαι κονσόλα, περίμενε. Ναι, ναι. Α, δεν έχω γίνει έτσι, τι λέω. Αλλά δεν ξέρω πώς φεύγει το virtual keyboard. Α, είναι virtual keyboard. Πώς φεύγει όμως, πώς το ενεργοποίησα. Περίμενε, περίμενε να δούμε. Για να δούμε. Α, εσύ παίζεις. Άρα εσύ είσαι ο player. Ένα. Okay, είναι λίγο με inverted χειριστήριο. Είναι τελείως inverted. Τι το αριστερά δεξιά. Ναι, ναι, ναι. Για να το δω. Όχι, το δεξιά πάει δεξιά, το αριστερά πάει δεξιά. Α, ναι, όχι, εγώ μπερδεύτηκα τότε κάτι άλλο, δεν. Λοιπόν, αυτό πυροβολάει. Οκ, για να δω. Α,
Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει, επειδή το Amstrad είχε πληκτρολόγιο, πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτό το virtual keyboard. Γι' αυτό μας κόλλησε το 1943. Δεν το ξέραμε. Δεν πρέπει, πήγε να μου βγάλει κάτι, αλλά μπερδευτήκαμε. Το θέμα, το Amstrad λοιπόν δουλεύει έτσι. Ωραία, λοιπόν, αυτό είναι το Amstrad. Παίζει όμως. It works. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Εδώ είναι τα options με το select. Ναι, δεν μπορείς να πας πίσω στο προηγούμενο μενού. Μπορείς μόνο να πας δεξιά-αριστερά. Επόμενη κονσόλα, Atari 2600. Κάτι με δύο παίχτες. Α, αυτό game of concentration. Αυτό το παίζα στους 88 όταν ήμουν μικρός. Αλλά κάτσε, άμα έχει τρόν, περίμενε. Με δύο παίχτες. Raid. Οκ. Adventures of Tron. Όχι, δεν είναι το Tron αυτό. Alien Grid, okay. Okay, go go home. Ξέρεις κάποιο παιχνίδι που να έπαιζες? Δεν είχα εγώ Atari, ποτέ ένας φίλος μου είχε και δεν θυμάμαι τώρα ποιο παιχνίδι έχει και αυτό. Atlantis, τι είναι αυτό? Ας το δούμε. Λέω ότι έχει και δύο παίχτες, για να δούμε. Atlantis USA. Οκ, είναι ένα Defender game μάλλον. Ναι, πρέπει να προβολήσει ένα σκάφο. Και από ό,τι βλέπω κάθε φορά έρχονται όλο και πιο χαμηλά. Βλέπεις? Ναι. Είναι κάτι σαν μίξη με το, πώς το λέγανε, που κατεβαίνανε, το Invader, Space Invaders με... Ναι, ναι. Με Defender, με... Δεν μπορεί να το σπάσει αριστερά δεξιά, μόνο πάνω προβολάει. Ουουου! Σίγουρα πολύ κάτω. Για να δοκιμάσω κι εγώ. Ναι. Πάρεις το άλλο. Θέλω να τώρα πες πάλι όλος παίκτης. Τι έγινε, πού είμαι? Α! Α, μπορείς να ρίξεις και με τα αριστερά δεξιά. Α! Α, κοίτα, όταν πατάς το δεξιά, ρίχνει το δεξιά. Όταν πατάς το αριστερά, ρίχνει το αριστερά. Α! Όταν το αφήνεις, ρίχνει το μεσαίο. Nice! Πολύ ενδιαφέρον. Είναι κλασικό Defender, αλλά έχει αυτό το ωραίο... Twist. Και καλά, είσαι στην Ατλαντίδα και μπορείς να επιτεθείς σε όλα τη φάση. Α, περάσαμε στο δεύτερο επίπεδο. Όπου μόλις έχασαμε. Μάλλον όταν χάνεται ένα, μπορείς να περιμένεις μέχρι να εμφανιστεί το επόμενο. Εντάξει. Anyway. It's fun. Επόμενο. Atari 5200. Το πιο δυνατό Atari. Dig Dug, ας παίξουμε εδώ. Dig Dug. Μου αρέσει πολύ. Παίζεται με ένα παίχτη μόνο. Οκ. Okay. Για να δούμε. Παίξω μία φορά και να ζω σε ένα. Καλή πτυχή. Και αυτό το παίζω σε ένα 88 παλιά. Τι είναι αυτό! Αυτό είναι ότι πρέπει να σκάψεις και είχες και ένα που... Μπράβο αυτό. Πέταγες και τη μαλαπέρδα σου. Μ' αρέσει που γύρω γύρω έχει... Είναι κάτι σαν Pac-Man στην ουσία, αλλά πιο... Δεν θέλω να πω εκλεπτισμένο. Ναι, και με τη μαλαπέρδα σου τα φουσκώνεις. Και το σκοτώνεις. Ναι. Ή σε σκοτώνουν. Το βίτα είναι μαλαπέρδα. Και μετά πρέπει να το πατάς συνέχεια για να τα φουσκώσει για να τα σκάσει. Αλλά ξέρεις, πρέπει να πας εκεί την ώρα που είναι από την άλλη μεριά. Όχι, πρέπει να πας να σκοτώσει τα τέτοια. Όχι, έρχεται. Φύγε, 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 τάξε εσένα. Τώρα γύρω να ρίξω. Α. Έλα, γύρω να ρίξω μαλαπέρδα. Φούσκωσέ το. Yeah. Well done, γυναίκα. Και έφτιαξε το γράμμα E. Α, πρέπει να μην τα αφήσεις να βγούνε κιόλας, οκ. Okay. Όχι, οι δράκοι βγάζουν φωτιά. Ωραία, το είδαμε κι αυτό. Καλά παίζει και το Atari 5200. Ναι, επίσης να πούμε ότι είναι πολύ καλά τα controls. Λοιπόν, έχουν αρκετά καλό response. Ας μην χάσουμε πολύ καιρό σε αυτές τις κονσόλες που είναι πολύ απλές, γιατί θέλω να τεστάρουμε πολύ. Είναι και παρόμοιες. Α, Donkey Kong! Οκ, Donkey Kong για το 7800 λοιπόν. Για να ναι, γιατί να μην δούμε το Donkey Kong που είναι από τα πιο κλασικά παιχνίδια. Ε? Μ' αρέσει που αναγνωρίζει αυτές τις βλακίες σαν 360. Έχει κάτι στο player, ναι. Νομίζω θα παίζουμε να αλλάξει απλώς, αλλά για να κάτσει player one. Ο Jumpman που μετά τον είπαμε Μάριο που έλεγε και στο αφεντικό έχω μια ιδέα. Ναι. Όχι να ευλογήσουμε τα γένια μας. Είναι πολύ σημαντικό. Okay. Είναι σχηρισμός της εποχής του 70, του 80 που έλεγε αυτό, 83, 81. Θα πας ακριβώς στη σκάλα για να ανέβεις με το πάνω. Για να το κρατήσεις φαντουμένο μέχρι να ανέβει εντελώς.
να την ρίξει πάνω στο παιδιά. Ναι, προσπάθησα, αλλά εδώ δεν έχει τόσο καλά responses. Ναι, νομίζω ότι το παιχνίδι, ότι έτσι ήταν φτιαγμένο. Ναι, ναι. Τρέχα, Μάριο, τρέχα! Πού να ξέρεις, θα γίνει σε κάποια χρόνια που θα βγάλεις το παιχνίδι τον αδερφό σου. Αρκετά, θα παίξεις σε μια. Ναι, όχι, εντάξει. Αρκετά, λοιπόν. Με το Start Select, όπως είπαμε, γίνεται το prompt που λέει θέλω να θες να παραιτηθείς. Λοιπόν, επόμενο, κι άλλο Atari, το 800. Πόσο Atari είχαν βγει, πολλά. 1940, Terminator. Baker Street. 3D, πολλά 3D, ε. Για να. Οκ. 3D Pac-Man Plus. Οκ, ας δούμε το Maze Escape, που δεν έχει και screenshot, μου κάνει εντύπωση. Ναι, όντως. Αν και υποψιάζομαι ότι απλώς θα είναι Vector 3D. Ναι, προφανώς. Μ' αρέσει που κάνετε και καλά, ανοίγει την τηλεόραση. Όχι, δεν θέλουμε self-test. Δεν θέλω κανένα τεστ. Όχι. Atari 800, όχι. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Επόμενη κονσόλα. Lynx. Atari Lynx, που ήταν το φορητό της Atari. Οκ, αυτό ήσουν να παίξει. Ποιο θέλεις, για πες μου, California Games, πω, τι μου θύμισες τώρα. Αυτό βλέπω έχει και χρώμα. Ναι. Dino Olympics. Όχι, αυτό είναι από αυτό πράγμα, Double Dragon. Ναι. Ναι. Έχει και δύο παίχτες αυτό, δεν παίζει και καλά, το ξέρουμε κιόλας, μπορούμε να το κριτικάρουμε σωστά. Για να δούμε. Καταρχήν πως βάζεις δύο παίχτες. Γιατί είναι τόσο μεγάλα τα sprite. Γιατί είναι, ήταν τόσο, ναι, ναι, αυτό ήταν μικρούλι και... Ωχ, τα πάντσου. Ναι. Α, μου πήραν την κόμενα. Για πάτα start για να μπεις και εσύ κάτι τέτοιο. Δεν μπαίνει με κανένα το play. Όχι, όχι. Και πώς ενεργοποιείται το player mode. Μάλλον δεν ενεργοποιείται εδώ σε αυτήν την περίπτωση. Κοίτα, παρά είναι μεγάλο τα sprite όμως. Όλοι για τη μικρή οθόνη. Χάνεις λίγο το... Α, κάνεις scroll. Εντάξει, ας πούμε, πάντα σε πέφτει να δεις το easy. Για δοκίμασες, είναι δυνατόν να μην κανένα κουμπί να μην μπαίνεις μέσα. Τα δοκίμασα όλα. Για πάντα και έκανε και τα σταυρούς του και τα... Τα πάντα όλα. Αριστερά, δεξιά και τα λοιπά. Τα πάντα όλα είπα. Περίεργο. Πήγε η μουσική, τη χάσαμε. Ναι. Πες πάνω. Μήπως πάτησες εσύ κάτι. Κάτι πάτησε. Α, με το start κάνει περιστροφή της κονσόλας. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά τώρα έχεις περισσότερο χώρο να δεις. Είναι μάλλον με την κράτα και στο έτσι. Ναι. Okay, ναι. Γεια σας, δεν ασχολούμαι άλλο, sorry. Ήταν πολύ περίεργες αυτές τις κονσόλες, έτσι. Να φύγουμε από τα Atari και άλλο Atari, δεν ξεφεύγουμε από το Atari ποτέ. Α, το 1943 που δεν μας έπαιξε πριν. Όχι, σωστό. Δεν θέλω να το πω, δεν νομίζω να έχει δύο παίκτες. Οκ, λέει και όπου κατεβάσαν το ρο. Είναι οι hackers που το χακέψαν. Α, μετακινείται αυτό με τίποτα, πρέπει να πάω στο OK κάτω. Όχι. Ούτε με αυτά. Nope. Δεν ξέρω. Για να δοκιμάσουμε το 3D παιχνίδι. Εντάξει, τώρα αυτά τα Atari, επειδή όλα αυτά είχαν και πληκτρολόγιο. Ίσως θέλει κάτι να συνδέεις μαζί με αυτό, έξτρα. Δεν βλέπω κάποιο τρόπο να το χρησιμοποιήσει σαν ποντίκι, κανένα. Δοκίμασα τα πάντα κι εγώ. Όχι. Λοιπόν,
Το ξεχνάμε τα Atari. Γενικά τα Atari βλέπω έχουμε θεματάκια. Τελφάνω. Δεν ξέρω και ποιος θα πάρει τώρα αυτή την κονσόλα για να παίξει Atari, για άλλο θα την πάρει κάποιος. Atomic Wave, μια κονσόλα που δεν την ξέρω, αλλά βλέπω έχει beat 'em up. Για να δοκιμάσουμε να παίξουμε Guilty Gear X που είναι και βαρύ παιχνίδι. Ναι, όντως. Δεν πάρει να δούμε. Atomic Wave. Πάνε και τρεις μεγάλες κονσόλες. Mm. Και πάνε και αυτοί και βγάλουν έστω και 5 ρο μέσα. Sega Dreamcast λέει. Ναι, yeah, that was weird. Οκ. Λοιπόν. Duel. Για πάτε και στο Stats. Σε λέει και μετά. Α, τώρα πήγα. Ε, αρχίγαγε. Για πες τώρα που είμαστε. Ε, αργή λιγάκι τώρα επειδή έχουμε τις, τη σύνδεση αυτή. Λοιπόν. Βάλε το αυτό. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θέλουμε απλά να δούμε τι παίζει. Ναι, να δούμε τα χέρια. Για να δούμε, αυτό πρέπει να είναι αρκετά βαρύ. Χέβαινε ο Χέλ. Τι λέει. Ου, τρέχει πολύ ωραία. Ναι. Τα κοντρόλς έχουν λίγο delay, αλλά γι' αυτό είναι πολύ χρόνο αυτή το... Ναι, η σύνδεση που... Το ότι γράφουμε στο PC μέσω... Ναι, αλλά παίζει ήδη αρκετά καλά. Και με καλά response συγκριτικά. Ναι, ναι. Ενεργοποιώ κάτι κινήσεις, αλλά δεν έχουν ιδέα τι κάνουν. Η δικιά μου παίζει με τα μαλλιά της. Ναι, 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 η δικιά μου παίζει με αυτή τη άγκυρα που έχει. Πάμε, είναι με 4 πολύ ωραία. Οκ, με sorry και κάνει αυτό το πράγμα με τα μαλλιά. Ένα! Ω, πάρ' το σούπερ μου! Ωραία μουσικούλα, πάρ' το. Yes! Ω, μαλλί! Έλατε. Hello, Rapunzel. Είναι η μπαγιονέτα του. Ναι, όντως. Ό,τι κινήσει και να έχω. Μόνο με ένα κάνει κλωτσιά, μόνο καλά κάνει μαλλιά. Και λοιπόν, ο χειρισμός είναι κλασικό 180 μοίρες, 90 μοίρες. Ναι. Είμαι απλώς παμάρος την ίδια κίνηση συνέχεια τώρα που βρήκα. Όχι, έχει double jump, οκ. Nice! Παίζει πάρα πολύ ωραία! Ωραία το Atomic Wave. Ναι! Ωραία αυτά τα... Βέρτσι παιχνιδάκια που έχει. Όλα άνιμε. Τα πείτε μάπη είναι πάντα ωραία. Τι κάνει αυτή η μπάλα. Πόσο πολύ να φτάσω. Μία και μία μου. Bye, λοιπόν. Ωραία. Το Atomic Wave παίζει αρκετά καλά και είναι λοιπόν για τα χειριστήρια τουλάχιστον. Commodore 64. Okay. Κάτι που θα αρέσει στους παλιούς. Λοιπόν, θα ξαναδοκιμάσω το 1943. Θέλω να καταφέρω να το παίξω. Και πήρες το 1985. Όχι. Θα κάνω μισό λεπτό. Θα το κάνω σβήσουμε αυτό. Περίμενε. Θα κάνω κάτσα αναγκαστικά. Ή θα το κάνω χωρίς κάτσα. Θέλει keyboard. Το λέει για να γνωρίσει τέτοιο. Λοιπόν, για να δοκιμάσω το 1943. Μήπως και δουλέψει. Ε, νομίζω πάλι θέλει virtual keyboard, ε. Θα δούμε. Είχε keyboard, είναι μια αλήθεια. There it is. Βλέπεις. Περίμενε όμως. Μπορεί να... να το έχουν βάλει στο αυτόματο του. Μπορεί. Ξερτά το emulator ότι... searching for αστεράκι, loading αστεράκι. Έλα, εντάξει ρε φίλε. Πόσο ώρα κάνεις load. Α, ready. Break error. Okay, what? Έκανα εγώ cancel. Oh. Δεν ξέρω καν τι πάτησα και βγήκε πραγματικά. Μήπως πάτησες στο select. Όχι, πάταγα τα άλλα κουμπ. Το select. Press play on tape.
Όπα, το έπαιξε. Το πήρε. Device not present error, ready run. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω Commodore, λυπάμαι παιδιά. Έτσι κι αλλιώς όπως είπα, αυτές τις κονσόλες δεν τις παίρνεις για τα Commodore και αυτά. Oh. Dreamcast! Okay, oh, Dreamcast ξέρουμε που θα πάμε. Θα πάμε Sonic Adventure 2. Okay. Θα παίξουμε Versus. Α, μπορούμε να κοιτάξουμε, ας κοιτάξουμε το story. Είναι και 3D. Ναι, το Dreamcast είχε φοβερή εισαγωγή. Σου είναι στη φάση. Τι είναι αυτό που έχω να φέρω. Τι είναι αυτό. Ναι. Σέγκα. Δεν το λέει το Σέγκα. Το ξέρω. Sonic Team. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ένα. Λοιπόν, to play. Okay. Versus. Δεν το πήρα. Play. Group select. Θα πάρω εγώ τους Dark. Okay. Game select. Τι θέλεις, Ray, Shooting, Hunting, τι θες. Βάλε Ray's. Για να δούμε. Oh! Let's do this! Αυτός είναι ο σώμα. Let's do this! Πώς το split screen. Ωχ, και τι κάνει εδώ. Τρέχει. Οκ. Α, είναι από τους Rays. Πρέπει να πας εκεί στο Bumper. Εγώ πήγα. Πρέπει να πας για να πας. Α, εγώ είμαι ο Sonic. Είσαι ο Shadow. Εγώ είμαι ο Shadow. Ναι, νόμιζα ότι είμαι ο Sonic τόση ώρα, γιατί για κάποια στιγμή έκανα πάντα κι εγώ. Αλλά τώρα έχουμε ένα θεματάκι. Εγώ με τα στάδια της εποχής μας δεν μου φαίνεται καλός πάντως. Πολύ έτσι... Δεν θέλω να πω ακριβώς πλάνο, αλλά... Εντάξει, είναι τώρα επειδή έχει τις καθυστερήσεις. Καταλαβαίνεις. Πού πάω τώρα, δεν είναι ιδέα. Πού είναι το μπροστά, πού είναι το πίσω. Ναι, είχε ένα θεματάκι αυτό. Ίσως επειδή δεν μπορεί να αντέξει δύο χειριστήρια. Μια χαρά, όχι. Το χειρισμός είναι πολύ καλό. Δεν έχω παράπονο από το responsive. Έχω παράπονο από το πώς χειρίζεται την κάμερα το παιχνίδι το ίδιο. Το responsive είναι το θέμα. Γιατί η κάμερα είναι, θέμα, είναι και το response. Δεν θα πει το χέρι. Α, να είσαι. Είμαστε δίπλα δίπλα, δεν θα σε βαρέσω. Πού πας και κρύβεσαι. Είναι racing. Έλα. Τέλος, αρκετά παίξαμε, ωραία παίζει. Βαρέθηκα, δεν μου αρέσει το παιχνίδι, σαν παιχνίδι. Αλλά ας δούμε και αυτό που είναι επίσης πολύ βαρύ παιχνίδι. Marvel vs. Capcom, ε. Γιατί το Dreamcast είναι καλή κονσόλα για να τεστάρουμε τις αντοχές της κονσόλας. Εντάξει, βέβαια... Αυτό έχει και 3D background. Σίγουρα ό,τι λέμε, θα κάθετε πολύ καλύτερα στην τηλεόραση κατευθείαν. Για να δούμε. Οκ. Okay. Βες. Ναι. Marvel vs. Capcom. Πρέπει να το start. Περίμενε. Versus. Οκ. Θέλω να βάλω λίγο handicap. Όχι. Ανάβω. Εσύ έβαλε πολύ. Δεν πειράζει. Οκ.
έχει κλειδώσει τίποτα. Να έχει τζίρα από Resident Evil. Εντάξει, τώρα αυτό έχει περίπου χειρισμούς. Α, θέλει τρεις. Είναι τρίπερς τρεις. Δεν θυμάσαι το βλέπω από όπου. Ναι, αλήθεια να το θυμάμαι. Για να δούμε. Πολύ καλά είναι, μου βγαίνουν τις κινήσεις. Είναι κανένα παράπονο. Εσύ το καθιστώ. Ναι, και δεν ξέρω πώς. 293 με τέλος πάντων. Πότε έχασα κιόλας. Α, τελικά εσύ, εγώ έχω βάλει το handicap. Όχι, έχω βάλει κι εγώ handicap. Με το θέμα είναι ότι, καλά, να σου χτύπησα το πολύ. Οκ. I'm a member of stars. Yes, that's a young. Πολύ ωραία παίζει. Έχει και το Grenade Launcher. Oh, boom. Α, οκ, έτσι γίνεται η αλλαγή, οκ. Αν πατήσεις κάτω και μετά πάνω κάνεις super άλλο. Στα αρχίδια, μα. Τι είναι αυτό, ζόμπι, α, είναι δικό μου αυτό. Καλό, καλή ζόμπι. Ναι, γαμάτα. I'm a member of Sparta. Και αυτή με άγγυρα. Ωραία. Το είδαμε, παίζει πολύ καλά. Το μικρό delay στα controls λόγω της σύνδεσης με το PC. Αλλά πολύ καλό. Τρέχει super. P. Arcade. Τι είναι αυτό? Arcade games. Α, ου. Vampire Hunter D. Για δες. Vampire Hunter είναι το τέτοιο, το Darkstalker στο παιχνίδι. Α. Δεν λέει Darkstalker, ναι, μπερδεύτηκα. Vampire Hunter Darkstalker. Θα βάλουμε αυτό που βάζουμε πάντα. Oh, yes. Candlelux and Dinosaurs. P. Τι είναι το P? Δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων. Σίγουρα είναι όπως βλέπω τέτοιο. Insert coin. Για πάτε και στο select. Με το select βάζουμε νόμιμο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, πάτε. Και πριν το ίδιο συνέβαινε. Πάτε και σε ένα star. Εγώ θα πάρω κλασικά τη γυναίκα. Οκ. Because boobs. East Coast. Είναι τα κουμπιά. Προσπαθώ και εγώ να τα καταλάβω. Α, οκ. Okay. Το άλμα, αυτό είναι το χ. Ωραία, άλμα και... δύο κουμπιά έχει, άλμα και... ναι, ναι, ναι. Και με τα δύο μαζί κάνει το... αυτό. Πολύ ωραίο. Αλλά έχει μεγάλο delay το control εδώ. Άρα μέχρι στιγμής... πρέπει να το παίξουμε και στην τηλεόραση να δούμε το control να δούμε το ίδιο delay. Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πολύ πιο μεγάλο που είναι στο Sonic και στα άλλα. Το μόνο πρόβλημα μέχρι στιγμής λοιπόν το είχαμε με αυτά που υποτίθεται είχαν keyboard και τέτοια. Αυτά παίζουν φίνα. Delicious.
Ή δεν έχει τελικό boss. Α, είναι εδώ. Οκ, νομίζω ότι αρκετά παίξαμε. Παίζει ωραία όμως. Ου, έχει και βιντεάκια σε μερικά παιχνίδια. Ναι, για σου δείχνει πως είναι. Γαμάτο. Για κατέβα κάτω να δούμε τι έχει γενικότερα. 1943, πάλι. Έχει όλα τα... Alien Predator, Capcom Sports. Εντελώς τυχαία, ας δούμε αυτό. Captain Commando. Captain Commando. Το Japan, λέει. Japan δεν πειράζει τώρα σιγά. Α, arcade λέει. Ω, έχει ειδικό βλέπεις. Αριστερά δεξιά. Ναι, ναι. Έχει, πριν είχε το arcade του Cadillac Dinosaurs. Πάμε το start σου. Α, ωραία, μπήκαμε και δύο. Baby Commando, αααα. Είναι ακριβώς το ίδιο του Λιέρι. Ναι, ναι. Θα το δούμε στην τηλεόραση. Κοιτάξτε, καλά, τώρα είναι σαν να παίζει κάτι Lexi Dinosaurs. Με άλλο skin. Και λίγο πιο βίαιο. Πιο βίαιο. Δεν θυμάσαι ο δικός μου τους κόβει στα δύο μερικές φορές. Random, λέει, αλλά... Ο άλλος το τοξικό σου τους λιώνει. Αυτό ήταν λίγο πιο βίαιο. Να, είδες τον έκοψε. Ναι. Μπες μέσα μου θες. Κοιτάς μέσα στο τέτοιο, στο... Α, μπορείς να το καταστρέψεις, να πάω δείξεις και μέσα. Έτσι, να σου δείξω. Α, έτσι. Και χτύπα τώρα. Αυτό κάνει τρομερό ρεφή. Χάσαμε το φαγητό. Να και τον boss. Πρώτο να μην χάσει. Ωραία, εντάξει. Commando, Commando. Ωραία, καλό ήτανε. Ωραία. Το arcade παίζει μια χαρά. Disk System. Αυτό είναι το Disk System του NES, που του έδινε έξτρα... έξτρα μνήμη. Είχε βγει μόνο στην Ιαπωνία. Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είναι αυτό. Αλλά μπορεί να είναι και ένα άλλο Disk System. Bisojo. Bisojo σημαίνει ωραίο κορίτσι. Δεν λέω πολύ Bisojo. Α, Bisojo Control. Μην μου πεις ότι είναι το κλασικό. Μπορεί και να είναι. Που εμφανίζει την περιοχή. Μπορεί και να είναι. Α, είναι η SD System είναι, ναι. Και. Okay. Είναι του NES, του Αντών. Τι είναι αυτό. Επειδή είναι τότε είχε βγάλει το Mario τύπητο και πάρανε για λόγο το... Ναι, yes. Σε D, σε day. Ναι, δεν με νοιάζει να παίξω θέλω, φίλε. Start. Ξαφνικά ξεκίνησε μόνο του, δεν ξέρω τι έγινε. Ένα πουτσάκι! Ένα πουτσάκι! Και παίρνεις τις εικόνες! Ένα πουτσάκι που ρίχνει στο μαντζάρι. Δεν το πιστεύω! Ποιος φτιάχνει παιχνίδι που λέει σε ένα πουτσάκι. Για να βγάλεις εικόνες, οι οποίες είναι manga pixelated. Και είναι high and 8-bit, δεν είναι καν... Ναι, 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 αυτό, αυτό. Why? Δεν ξέρω πώς η Nintendo επέτρεψε να βγει αυτό, εκτός είναι ένα παράνομο. Παίζει. Μόνο έτσι μπορώ να το πιστεύω πραγματικά. Πάρ' τα σφερματοζωάρια μου! Πάρ' τα όλα τα σφερματοζωάρια μου! Και να σου τι ένα που πέφτει, μου φαίνεται. Ναι. Νομίζω είδαμε αρκετά. Ναι. Είδαμε αρκετά, δεν. Μπράβο. Οκ. Okay. Και κοίτα πόσα μπισότζο υπήρχανε.
Game & Watch. Αυτά είναι τα κλασικά της Nintendo τα αρχαία. Απορώ πως κάποιος μου λέει ότι υπάρχει αυτό. Και μάλιστα σου δίνει και την κονσόλα που ήταν αυτά τα Game & Watch. Αν δεις, δεν είναι όλα ίδια. Αυτό δεν είναι, μας είχε φέρει ήρυδα. Ναι! Α, όχι, είχε φέρει το πανόραμα. Έχει και το πανόραμα από κάτω. Ναι, ναι. Για να δούμε πώς παίζει αυτό. Α, ας σου δείχνει την κονσόλα. Οκ. Okay. Τι λέει, τι ήταν αυτό. Οκ, okay, κάνει reset, ναι. Πλάκα κάνεις, παίζεις με full εικόνα του τι κάνεις το, γιατί. Κάτσε να βάλω τα κουμπιά. Με τα βελάκια πηγαίνεις. Α, ναι. Είναι, έχει το delay το κλασικό του Game & Watch. Οκ, okay, ναι, είναι αυτό που μας είχε φέρει ήρυδα. Ναι, απλά είναι με διαφορετική κονσόλα Game & Watch. Θα δοκιμάσεις. Είναι εδώ, αλλά ναι, αυτό σκέφτομαι ότι είναι πολύ... Πάτα το πάνω πρώτα για να πάρει το κλειδί. Είναι λίγο της υπομονής. Είναι πραγματικά σαν να παίζει Game & Watch. Έχει και τα κλασικά του Game & Watch. Έτσι είναι αυτές οι συσκευές. Θέλανε λίγο χρόνο για να φορτώσουν να θυμάσαι. Α, καλά το πας. Πάμε. Πρέπει να έρθει η ομπρέλα τώρα, να πάρεις την ομπρέλα. Δεξιά στην ομπρέλα και μετά να πας στο μπαλόνι, έλα και μέσα στο μπαλόνι, μπράβο και... Ω, μπράβο! Τώρα νομίζω πρέπει να πας πίσω πάλι, να πάρεις το επόμενο κλειδί. Τρεις φορές να το κάνεις. Ναι, έχει τρεις αλυσίδες. Οκ. Κάτι έκανε και... Κάτι έκανε σε κόλληση. Τώρα πάτησε κάποια παύση, δεν πειράζει. Ναι. Το έκανε όμως. Πλάκα έχει όπως σου δείχνει την εικόνα αυτή. Για να ξέρεις ότι πατάς τα κουμπιά, τα... αλλά γιατί να το κάνουν αυτό, that's weird. Δεν ξέρω. Μάλλον για να σου δείξουν ότι είναι όντως emulation από την κάθε κονσόλα, να το panorama screen. Dungeons and Dragons. Τι ήταν... Okay, τι είναι αυτό! Αυτό πρέπει να το δω. Είναι παιχνίδι βγήκε το 81 λέει. Wow. Σε Game & Watch. Τόσο μικρό ήτανε. Έχει ένα attack και ένα move. Level 1, level 2. Με τα βελάκια πήγαινε. Δεν πάμε με τα βελάκια, θα ήθελα. Πάει με το... Με το αναλογικό. Και πρέπει να έχει ένα κουμπί. Α, και σου λέει προς το που πας. Και σου λέει σε ποιο δωμάτιο είσαι. Τώρα είμαι στο... So weird. Έπεσα στην παγίδα. Εχθρός. Τι είναι αυτό! Δεν ξέρω να είναι ξέρω. Είναι τόσο περίεργο. Λοιπόν, δεν πειράζει, ωραίο υπάρχει είναι. Υπάρχει και αυτό το Dungeons & Dragons, λοιπόν. Game Gear. Αλλά έχει άλλα παιχνίδια που κάποιος μπορεί να ψάξει να δει, έτσι. Είναι τελείως χρονοκάψουλα. Τι να το δείξουμε στο Game Gear. Asterix. Ναι. Ποιο από τα δύο θες? Βάλε αυτό. The Great Rescue. Πάρε το CD, εγώ πόνεσα. Επίσης σου βάζει αυτό το emulation, βλέπω. Καλά, αυτό είναι όμως το... Αυτό για να κάνει φίλ την οθόνη. Ναι. Άλλοι emulator παίζουν σιγά, άλλοι παίζουν δυνατά. Exit. Είναι πολύ σιγά. Και με κάποιο βαράζ λογικά, δύο κουμπιά πρέπει να το. Πρέπει να πάρεις το κλειδί. Δεν νομίζω ότι θα είναι απλό, Και πέρασε από μέσα του. Α, έχεις μπαρ ενέργειας πάνω αριστερά. Και... Ο χειρισμός πώς είναι? Εντάξει είναι.
Πέρα από την πύλη. Πέρα από την πύλη. Πέρα από την πύλη. Πάτε άλλη μια. Πάρ' το πίδα και πάρ' το κλειδί απλώς και φύγε. Πίδα από πάνω του. Α, ναι. Why not? Πρόσεχε τώρα. Αργά. Πίδα. Πίδα! Οπ. Ναι, είναι, έχει ένα θεματάκι εδώ. Είναι λίγο flimsy. Αλλά παίζει ωραία. Έχει ωραία χρώματα, έχει ωραία εικονίτσα. Ναι, ήταν το Game Gear, έτσι. Game Boy! Oh, ναι, Game Boy. Πάμε σε... αρχίζουμε τώρα. Κάπου εδώ είναι η μικρή Ευαγγελία που έχει πάρει... Αυτό θέλω. Castlevania, τέλεια. Αναρωτιά αν έχει τη μουσική στο Game Boy. Όπως έχει την μπαταρία, την Sony. Ναι, όχι, τον έχω φτιάξει. Αυτό το Emulate. Είναι ένα open source emulation... front-end. Very εδώ. Nice. Γιατί είναι τόσο μικρό. Γιατί έτσι ήταν η οθόνη. Το ξέρω ήταν έτσι, αλλά δεν ήταν ανάγκη. Θα είναι απίστευτη παραμόρφωση αλλιώς. Α, είναι ίδιο με το NES, απλώς σε... Πραγματικά έχει κρατήσει όσο μπορεί την ποιότητα, επειδή μου το έχει μικρό. Έχει μικρή την οθόνη για να μπορέσει να κρατήσει την ποιότητα. Δεν νομίζω ότι ένα σημείο τώρα έχει πρόβλημα. Νομίζω το μου κάνει και καλά για το τέτοιο. Και για το φιλ, ναι. Για το φιλ. Δεν τη χάνω το μαστίγιο. Όταν έχει χτυπάνε χάνω μαστίγιο. Είναι και μεγαλώσει. Μάλλον. Καλά δεν είναι λίγο νωρίς για τόσο δύσκολο εχθρό. Να πηδάει και τα λοιπά. Ωραία. Πολύ καλό. Ναι. Πολύ καλό. Τώρα Game Boy απλά πράγματα. Game Boy Advance, που στην ουσία ήταν... Oh, Game Boy Advance, αυτό είναι Super NES. Final Fantasy εδώ πέρα. Όχι Mario Kart. Ε? Όχι Mario Kart, Final Fantasy. Final Fantasy. Κοίτα πόσα έχει. Έχει πάρα πολλά. Α, μετά από λίγο... Dragon Ball. Nice. Δεν θέλω RPG. Ποιο Final Fantasy θες να βάλω. Να δούμε ποιο έχει καταρχήν. Σίγουρα θα έχει έστω και ένα. Final Fantasy Dawn of Souls, Advance, Tactics Advance. Ποιο θέλεις. Wow, έχει 4 και 4 Advance. Να βάλω το 5 που δεν το έχει παίξει ακόμα. Και το 5, ναι. Να δούμε λίγο την αρχή του 5. Yes. Είχε 5, είχε 4 και 5 το Advance, δεν το είχα δει. Ναι, έτσι ξεκίναγε. Τέλειο. It's perfect. Το έχει παίξει. Είχε και Advance. Είχα Advance, βέβαια. Είχα και το. Neo Geo Pocket. Κοίτα, τώρα φαίνεται κάτι. Δεν με νοιάζει! Το intro δεν προλαβαίνω. It's okay! Πάτησα, δεν ξέρω. Α, ήθελα άλλο κουμπί. Ήταν για πανέ. Στομάζεται από αυτού. Wow! Και την Hank είναι εταιρεία που φτιάχνει κονσόλα. Nice! Αυτό είναι πολύ δυνατά. Α, ναι, τη θυμάμαι στην αρχή. Όχι, δεν μπορείς να προχωρήσεις.
κονσόλες. Ναι. Αυτό είναι 5-4 αγωγή, οπότε... Ναι, όχι, δεν θα κάτσουμε να το 5-4 αγωγή. Σημασία για... Λένα, φάτερ. Α. Λένα, πάω. Πάω στα καράβια, μωρό. Με ψάξεις. Τέλειο. Ναι. Ωραία παίζει λοιπόν και αυτό. Εγώ θέλω να δούμε και ένα Mario Kart για να δούμε αν παίζουν. Fire Emblem, έχει Fire Emblem. Έχει. Harry Potter, έχει. Ό,τι έχει βγει και δεν έχει βγει Advance. Wow! Μη. Mario. Max Payne. Μαγεία η Μέλισσα. Οκ. Τι Max Payne είναι αυτό. Max Payne, ναι. Mario Kart, να το αυτό ήθελα. Οχ. Για να δούμε. Το Mario Kart είναι λίγο πιο απαιτητικό σε mode 7 και τέτοια. Super Secret. Ίσως φαντάζομαι θα έχει μια επιλογή να μεγαλώσει την οθόνη. Αν δεν πρέσω. Μπορεί, αλλά. Εμένα δεν με θέλει να ήμουν έτσι, να πω την αλήθεια. Το Advance αλήθεια είναι ότι είχε πιο μεγάλη οθόνη, αλλά ναι. Αυτά έπαιρνε του Color, ουσιαστικά. Αυτά ήταν του Color. Από Color. Super Nest το γέλο. Ναι. Game Boy Color ήταν σαν Game Boy με χρώμα. Αλλά αυτό έχει δύναμη σούπερ μέσα από μέσα. Γι' αυτό κάνει αυτά. Για να δούμε λίγο. Wario! Άγιε με! Α, εντάξει, καλά πάει. Νομίζω έχει και Pokemon και τέτοια έτσι. Μπορεί να παίξει και όλα τα... Έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν είμαι άσχετος, αλλά έχω το delay και είναι δύσκολο να παίζει με delay. I know. Σημασία έχει την παλεύει, γραφικά, μια χαρά. Όχι, μια χαρά την παλεύει. Και τρέχει. Wow. Bingo. Τι άλλο έχει μείνει, τώρα είναι το Color. Το Color ήταν με τη δύναμη του Game Boy, είχε μια χρώμη οθόνη. Αν δεν ήταν λίγο πιο δυνατό μέσα. Ήταν λίγο πιο δυνατό. Alone in the Dark. Έλα που φύγε το Alone in the Dark το. Βάλτο, βάλτο, βάλτο. Το reboot. Το reboot του PlayStation ήταν αυτό που απλά το βάλανε και στο Game Boy. Του 2001 το reboot. Ναι. Βγήκε και το 8 και δεύτερο reboot. Ναι. Και τώρα του χρόνου θα βγει τρίτο reboot. Ξανά. Ναι, αλλά θα μοιάζει με το παλιό. Δεν θα μοιάζει με το καινούριο. Θα είναι το 1920, ναι, με το παλιό. Ναι. Με το γέρο και την άλλη. Αυτό πρέπει, αξίζει να το δούμε, έτσι, όταν βγει. Θα το αγοράσουμε για την πρώτη μέρα. Λοιπόν, για να δούμε. Ενώ είναι Color, το μεταξύ έχουν βάλει Game Boy κλασικό να φαίνεται. Μάλιστα, έχουν βάλει και τη σκόνη που έχει βγει ανάμεσα στις καραμάδες. Carnaby speaking. Carnaby. Οπ. Έφτασες, έφτασες. Οπ. Μη μου πεις. Ου. Έλα, δεν είναι κακό. Ενδιαφέρον. Εντάξει, λίγο τα loading screens, αλλά... Είναι sprite. Game Boy, δηλαδή. Είναι... Νομίζω είναι sprite, δεν είναι 3D. Και... Όχι, sprite είναι. Αλλά έχουν κάνει ένα fake 3D plane σε αυτό. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Wow! Εδώ έχει ένα τέρας. Δεν με τρώει, δεν κάνει τίποτα. Πολύ ωραίο. Κάνει scale το sprite. Α, έτσι κάνανε το Alone in the Dark. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, δεν είναι καλό. Εντάξει. Για Game Boy Color, πλάι κανείς. Όπα. Α, μπήκε σε άλλο mod τώρα. Τώρα μπήκα σε mod με εχθρούς. Πρέπει να τρώγω σε ψαράχνες ήρες. Άρα έχει δύο mod αυτό. Έχει τη φάση που ψάχνεις και τη φάση που πολεμάς, οκ. Okay. Ότι τη φάση που πολεμάς είναι ωραία. Είναι isometric shooter σαν τα παλιά. Καλά το σχεδιάσανε. Δεν έχω παράπονο. Μια χαρά παίζει το Game Boy Color λοιπόν.
Λοιπόν, το είδαμε και αυτό. Wow. Το να τέλειω το ούτε, σαν τέταρτο δεν είμαστε. Genesis, Mega Drive. Sega Genesis. Three Ninjas. American Gladiators. Wow. Animaniacs. Asterix πάλι. Το Asterix ήταν πολύ καλό στο Mega Drive. Πάρα πολύ καλό. Α, Bisojo. Πάλι Bisojo. Sailor Moon. Αυτό το Sailor Moon. Κοίτα Sailor Moon, δεν το πιστεύω. Είχε βγει για Mega Drive αυτό. Wow. Για να δούμε. Μπουτάκια. Βούτια. Αυτό, Sailor Moon, αν ένα πράγμα είχε η Sailor Moon ήταν πίσω. Πότε και σε start να δεις. Όπου σαν... Το Ιαπωνικό, ε. Για πάτε start. Δεν μπαίνει, για πάτε καλά κουμπιά μου, μπαίνεις πίσω. Όχι. Δεν πειράζει, θα ρίξω μόνο. Οπ! Καλημέρα, με το καλημέρα κολαράκι. Φυσικά. Τι είναι, παιδιά. Αυτό ήταν από τα intermissions... animation. Για το παιδί τώρα, μήπως πεις. Όχι. Α, λοιπόν, αυτό το Mega Drive είχε τρία κουμπιά. Έχουν βάλει το τρίτο κουμπί να είναι το... η ειδική κίνηση. Οπ! Είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που έχουμε παίξει εμείς. Είναι λίγο διαφορετικά γραφικά. Είσαι nice. So cute! Μπορείς να πηδήξεις. Θες να χτυπήσει. Α, δεν πηδάει. Μ' αρέσει πάντως που έχουν... τα έχουν σχεδιάσει ωραία αυτά. Αυτά τα σκυλιά. Είναι από αυτά τα Monsters of the Day τα οποία δεν εμφανιστήκανε ποτέ ούτε στο manga ούτε στο anime. Οπ, σούπλεξ! Τι λες τώρα. Ναι. Τι κάνει η Sailor. Α, καλά. Οι Sailor ήταν γαμάτες. On paper. Πολύ ωραίο. Πήρα, ναι. Σαντά. Ω, πάρε τα κι εσύ. Η τύψα έχει τσεκούρια χέρι. Όχι, είναι σαν τα... Έχει τσεκούρια γιατί κι εγώ. Okay. Το είδαμε και αυτό. Ωραία και το Mega Drive. Πες μια χαρά. Sega Genesis. Το Mega Drive είναι. Genesis το λέγαμε στην Αμερική. Εδώ στην Ευρώπη το λέγαμε Mega Drive, εντάξει. Oh. Λοιπόν, για να δούμε. Advance of the Dragons είπες. Α, έχει ένα 3D και ένα μύδι. Ας δούμε αυτό. Okay. Treasure of Tarmin. Ματέλ. Α, η Ματέλ το είχε τότε. Τα ναι, η TSR. Τι λες τώρα, θέλει λίγο δύναμη. Σαν κλανιά είναι αυτό. Ναι. Αντριφέστιο. Sorry, πάτσε πάγους. I don't know what's going on. Is it supposed to be cinematic? Ωπ, κάτι πεις να πατήσει εκεί. Κάτι εμφάνισα, ναι. Αυτό τι είναι το τηλεκοντρόλ του. Μάλλον. Α, κάτι τώρα οι κουκίδες μου προχωράνε. Ναι. Πάτησα τώρα, κάτι δεν έκανε τίποτα. Α, οκ, το βρήκα. Είναι με το δεξί τέτοιο. Α! Ναι, δεν πας από εκεί, λέει. Αυτό ήταν ένα pop goblin, υποθέτω. Οκ, γλιτσάρει λίγο, μου φαίνεται. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα μιλάει τώρα, πρέπει να φταίει το controller. Μια νυχτερίδα. Ή ένα επτάμενο χτίνος. Ή δεν ξέρω κι εγώ τι είναι αυτό. Έχει πλάκα που είσαι αυτόματα ranger. Πώς είναι familiar. Πριν πέταξε. Ναι, Dungeons & Dragons πάνω απ' όλα. Δεν ξέρω πως αυτό είναι Dungeons & Dragons, πού το πάρτι μου. Τώρα έφυξες.
Λοιπόν, ξέρεις κάτι, υπέροχο παιχνίδι, τουλάχιστον ξέρουμε ότι η κονσόλα παίζει. Μάμε! Κλασικό, μάμε. Golden Axe! Έχει και τρεις παίχτες, πού το είδες. Κάτω. Πάμε όμως στο δύσκολο. Εννοώ στο βαρύ για την κονσόλα. Και λέει για τρεις και τέσσερις παίχτες, λέει. Οκ, okay, αυτό είναι το... Το log έβγαλε error στο φόρτωμα. Okay. Δεν μπορεί να το φορτώσει. Για να δούμε κάποιο άλλο. Mortal Kombat. Αυτό είναι το Mortal Kombat. Ναι, γιατί όχι. Που έχει και βιντεάκι. Κλάση. Α, άρα έχει να κάνει και με το ρομ μερικές φορές. Okay. Λοιπόν, συνεχάμε. Και δύο, τρία και δεν ξέρω τι άλλο. Master System, εδώ φαντάζομαι να το εσύ. Yes! Ας αφήσω να έχει Golden Axe! Ναι, φυσικά, είναι λίγο fail στο Master System. Α, ναι. Λίγο. Αυτό είναι που είχε μέσα στην κονσόλα όταν το αγόραζε στην Ελλάδα τουλάχιστον. Ναι. Δεν ξέρω στην Αμερική, είχαν το ίδιο. Πάτα πάτα γιατί θα μου πάθουν επιληψία. Πω, αυτή την κονσόλα την είχε τότε ο κολλητός μου. Όχι ο κολλητός μου, sorry. Και ο καλύτερος μου φίλος ο Λίγιο, που έπρεπε να ήταν άλλος. Α, οκ. Και, okay. Και παίζαμε με αυτή. Και στο γυμνάσιο έπρεπε να ήταν αυτό. Τέλος πάντων, ναι. Και ήταν το μόνο παιχνίδι που είχε για μια περίοδο, γιατί και λεφτά δεν υπήρχαν για πολλά παιχνίδια. Πρέπει να χτυπήσεις τα... Μην πω να κάνεις τον κύκλο. Ωραίο. Παίζει μια χαρά. Ναι, παίζει. Τα χρώματα είναι ωραία. Ναι. Πάλι Mega Drive. Δεν ξέρω γιατί. Είναι άλλο Genesis αυτό που λέει. Ναι, Mega Drive. Μήπως το ένα ήταν Mega Drive και το άλλο ήταν Genesis. Ας βάλουμε το κλασικό. Α, έχει και Sonic. Θες να δούμε Sonic. Όχι, δεν είναι αυτό το κλασικό. Περίμενε. Όχι, να δούμε Streets of Rage. Α, Streets of Rage. Οκ. Okay. Ναι, λογικό. Όλα τα Sega είχαν Sonic. Ήταν το, η μασκό τους. Ναι, το ξέρω. Όπως όλα τα Nintendo έχουν Mario. Οκ, okay, μ' αρέσει όλο αυτό το... Το look and feel. Ναι, που βγάζει στην αρχή και σου λέει ποιο είναι το θα τρέξει, το παιχνίδι και όλα αυτά. Ναι. Για να δούμε. Two players. Α, για βάλει να δούμε. Α, πάτε. Το άλφα είναι το πάτε. Βόμβα. Χείρα από βίδα. Okay. Ο Άξελ. Ροζ. Α, αυτός είναι... Ω! Νόης. Παιδάκι είναι αυτό, να το κάνει μαντράχα στο σχόλιο. Μια κολοπέδι. Ω, έχω παίζει φάιερ! Λοιπόν, το 6 είναι η κίνηση... Κάνει το... Α, τι είναι αυτό το χέρι. Όχι, απλά πήγε να κάνει κάτι. Πέτσε, το πάμε να το πας. Α, γιατί έχω τώρα δεν τέλος σκέιτς. Δεν πιτσουλάω. Βέβαια και εσύ περπατάς και εσύ πιτσουλάς. Οπότε δεν είναι μεγάλη διαφορά. Φύγε από μπροστά μου. Όλοι,
όλοι να χάσει τα μαμένα. Ωραία, πολύ καλό. Δεν ξέρω ο ήχος αν είναι πιστός μόνο. Φαίνεται λίγο περίεργος. Έχει κάτι σπασίματα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι είτε το ρόμα του είτε όλοι πλέον, θα δούμε. Όποιος έχει παίξει το παιχνίδι να μας πει αν έχει πρόβλημα ο ήχος, γιατί εμείς δεν το έχουμε παίξει και δεν έχουμε ιδέα. Λοιπόν, επόμενη κονσόλα, γιατί δεν τελειώσουμε ποτέ. MSX2. Αυτό τι ήταν αυτό? Και άλλο χειρότερο ήταν στο Dragon. Είναι, βλέπεις εδώ, είναι διάφορες, μερικές φορές σου δείχνει άλλη κονσόλα εντελώς. Δεν ξέρω τι παίζει πραγματικά. Για να δούμε. WonderSwan πάντως λέει. Ναι, American, το WonderSwan είναι μια κονσόλα που έχει μετά. Δεν, αλλά δεν ξέρω. Μετά παίξε. Λοιπόν, για να δούμε. American Soccer. Δεν ξέρω ότι είναι τόσο American αυτό το Soccer. Α, εγώ δεν ξέρω παίχτης και πώς μου στέλνει πάσα. Όχι, τώρα είμαι ο άλλος. Τι γίνεται? Τώρα είμαι αυτός. Τώρα είμαι ο τερματοφύλακας. Δεν παίζει τέτοιο το ποδόσφαιρο. Αμερικάνοι, φίλε. Δεν ξέρουν τίποτα. Κοίτα εδώ. Φάουλ, δώσε φάουλ. Κοίτα που βαράει. Σίγουρα είναι American Soccer. Λοιπόν, με κάποιον που μπιάζω χαρακτήρες. Παίζει. Ναι, παίζει, αλλά δεν έχω καταλάβει πώς παίζει. Δεν πειράζει, εγώ απλώς αμήνομαι εδώ. Αν μπορούσα να αλλάξω χαρακτήρα, να άλλαξα επιτέλους. Τώρα είμαι ο άλλος. Πολύ ωραίο παιχνίδι, Not. Παίζει κονσόλα πάντως. Ναι, αυτό έχει σημασία. Ότι παίζει. Αμερικάνικα, χαμένα. Nintendo 64. Ου, πάμε τώρα στα πιο βαριά. Εδώ πάμε για. Μάριο, Mario Kart ή Duke Nukem. Α, έχει και Castlevania. Έχει και Castlevania. Τι θέλεις? Θες να δούμε Castlevania. Όχι, θέλω να το σου πω Mario. Εντάξει. It's a me. Mario. Mario, Mario. And Luigi Mario. Οχ, κόλλησε. It's a me, Mario. It's a me, Spiros, Luigi Τσαχέρ, Ευαγγελία. Let's start. Όχι, κάτσε να το αρέσει αυτό. Λέγανε ότι μπορούσε αυτό να το χειριστείς εσύ. Ένα τέτοιο είχε βγει και στο DS. Ναι, το Chrono Trigger DS. Οκι-δόκι. Οκι-δόκι. Μάριο. Dear Mario, he's come to the castle. I didn't make the cake. Ο ήχος και δεν ξέρω αυτή. Πρέπει να δούμε μετά αυτή το... Ναι, 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 θα το δούμε. Το connection. Εδώ έχει σίγουρα πρόβλημα, το ξέρω. Ξέρω τον ήχο εδώ, όπως πρέπει να είναι. Το ακούω και εγώ. Άρα πρέπει να είναι Mario 64 για το δούμε. Για το delay. Ήρθα να πάω το κέικ! Η τσαμί, λιγούρις! Οκ, με αυτό κάνει attack. Nice! Με αυτό κάνει jump. Έχει και μπορούμε να κοιτάξουμε μετά και για λίγο να μας έλεγχο. Ναι, σίγουρα το έχω. Νομίζω τρέχει τέλεια. Η ταχύτητα είναι πάρα πολύ καλή. Ναι, δεν φαίνεται να έχει κανένα θέμα στο τρέξιμο. Πολύ ωραία. Ο ήχος έχει θέμα μόνο. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Θα δούμε πριν κάνουμε το review. Ωραία, πες μια χαρά. Πόσες κονσόλες είναι ακόμα, δεν αντέχω. Για δες κάτω αν έχει. Α, το Naomi Board. Α, εδώ θα παίξουμε αυτό που το ξέρω καλά. Το είχα παίξει και με το Φώτη. Α, σας το παίξω ένα γρήγορο. Ναι, οκ. Okay. Μόνο ένα-δύο γύρους να δούμε τι παίζει καλά. Εντάξει. Θες να παίξουμε τίποτα λίγο. Όχι. Α, Naomi Board. Α, το Naomi Board ήταν το arcade της Sega, το... Ναι, το αντίστοιχο του Dreamcast. Είχε δίκιο.
Είναι ίδιο simulator δηλαδή. Okay. Άρα θα παίζει καλά σίγουρα. Όχι, το Take You For A Ride ήταν στο άλλο. Εδώ είναι το... Αχ, για το Marvel vs. Capcom. Στο Capcom vs. SNK είχε ένα άλλο τραγούδι. Που ήταν σε μια πίστα. Capcom vs. Το character art. Δεν είναι κακό, αλλά οκ, γιατί. Δεν έχει το κλασικό look and feel. Έχει το delay λίγο. Oh my! Έχει το bounce. Φυσικά και έχει bounce. Δεν το λες. Πολλά παιδιά δεν το λες. Σοβαρά. Δεν έχεις όλα. Και μάλιστα πάμε για τις SMK. Α, μπράβο. Σταμάτα να κάνεις το ίδιο πράγμα συνέχεια. Α, μπράβο. Εντάξει. Θέλει button remapping σίγουρα. Αλλά εντάξει, θέλω να το πω. Ωραία, παίζει τέλεια αυτό. Για να δούμε. Επόμενη κονσόλα. Nintendo DS, αυτό πραγματικά θέλω να δω πώς γίνεται. Pokémon. Όχι, δεν θα έχει πολύ intro αυτό. Ας δοκιμάσουμε Super Mario 64. Ναι. Που έχει το χάρτη μόνο στην κάτω οθόνη. Μας απογοήτευσε το Rayman. Ναι, εδώ είναι Touch. Οκ. Α. Όχι, αυτές είναι το Optimum Emulator. Το Controls. Ναι, τώρα... Το πήρε. Ναι, απλά δεν ξέρεις τι πάτησες. Ναι, δεν ξέρω τι πάτησες. Και νομίζω ότι αυτό που πάτησε ταυτόχρονα και το... Κάτσε το start. Adventure. Οκ, τώρα δουλεύει. Το touch δεν δουλεύει, το κάνω με button press. Dear Mario, please come to the castle. Το ίδιο ακριβώς. I baked a cake for you. Α, ήταν και yeah. Yes, truly. Έχα δυσανεξία του λακτόζη. Νομίζω έχει άλλη φωνή. Και λίγο διαφορετικά γραφικά. Τα γραφικά είναι λίγο καλύτερα. Πάρα πολύ με τον ήχο, αλλά δεν ξέρω τι φταίει. Τα γραφικά είναι πολύ καλύτερα από το Nintendo 64. Βέβαια, είναι πιο δυνατό και πήγε πολλά χρόνια μετά. Ναι, αυτό. Πήγε πολλά χρόνια μετά. Είναι πρακτικά σαν HD Remaster. Ναι, καλά. Πρακτικά. Έτσι. Δηλαδή, κοίτα. Έχει πιο πολλά πολύ γονά σίγουρα. Αλλά κοίτατε, σου δίνει από πάνω. Ναι, το χάρτη. Πάρα πολύ ωραίο. Ξέρω ότι μπορώ να κάνω τάξη. Τίποτα ακόμα. Κάρτα μπορώ να κάνω γενικά στο χάρτη. Μετά ναι. Ο ήλιος είναι πολύ χάλια. Ναι. Δεν νομίζω ότι φταίει η σύνδεση για αυτό. Θα δω. Τι είναι αυτό. What the fuck. Θα έχεις πολλούς να διαλέξεις εδώ. Let's go. Let's go! Τι intro του πόλου αυτό. Δείξε. Γιατί Nintendo. Πάνε μόνοι τους, δεν σε αφήνει. Ναι, γιατί είναι ακόμα το intro. Γιατί είναι ακόμα intro. Ναι, αλλά στο intro ξέρετε να θυμάσαι. Εδώ έπαιζε στο tutorial stage αυτό. Για να μάθεις να control χωρίς εχθρούς και τέτοια.
Α, παίζεις αγιώς στο tutorial. Μ' αρέσει, κοίτα, κρατάει μια κάμερα, γι' αυτό και είσαι από πάνω. Είναι το drone. Touch screen. Όχι, είναι πολύ αργό. Γενικά έχει πρόβλημα αυτό. Okay. Αυτό έχει θέμα πραγματικά. Είναι βαρύ. Είναι, τα controls είναι καλά, αλλά... Εκτός αν ο γιος σου ίδιος πάει αργά στην αρχή. Όχι. Δηλαδή. Το θυμάμαι. Το είχα παίξει αυτό. Ναι, έχει λίγο θεματάκι. Δεν είναι κακό, αλλά έχει θεματάκι αυτό. Okay. Μάλιστα. Επόμενο. Neo Geo CD. Πάμε με τα slug εννοείται. Άμα καταφέρει εννοείται. Και παίξει το μετά slug, θα έχει παίξει τα πάντα. Το ίδιο το Neo Geo δεν μπορούσε να παίξει με τα slug. Είναι και αυτό. Νομίζω το Neo Geo είναι το crash test για όλα. Το είναι, Metal είναι, Slug. Είναι. Δεν έχω δει ποτέ αυτό το ίδιο στη ζωή μου. Όπα. Οκ. Σειρά σου. Πάτα και εσύ το start σου. Α, περίμενε. Arcade. Mm-hmm. Demonstration, Combat School και Art Gallery. Έχουν βάλει πραγματάκια. Ναι. Για πάτα και στο start σου. Ωραία. Φυσικά το έχω. Ναι. Επίσης πολύ καλή τα κουμπιά. Το ψι να διαλέγεις. Άμα αυτό πετάει δύο grenades. Κοίτα, καλά παίζει. Μπορούσε και καλύτερα. Επομένως πόσο βαρύ είναι το παιχνίδι. Η μουσική είναι ok. Καθάσαμε φυσικότατα. Δεν το κάνει μια ώρα. Δεν μας θέλει σήμερα. Μωρό! Ήταν πάντα τρελό παιχνίδι. Ωραία. Και τώρα το απλό Neo Geo. Τι να παίξουμε εδώ. Samurai Showdown. Ναι, το 5. Αυτό. Για να δούμε το 5. Για να δούμε τι λέει το 5. Yeah. Και για κάποιο λόγο, ας βάλουμε coins. Αυτό το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο. Έμεσα και δύο. Α, και δύο. Σύγουρα. Ιππούμε. Είσαι φλεγόμενη. Έγινε σκότω από το σου. Βίκτολι! Α, το ρεκτορό. Στο βαρχικό ήταν Βίκτολι. Ωραία, μα τα μάντα. Σε λέει όλα όσα λέμε εδώ είναι λό. Οπότε... Τώρα μπορεί να είναι ο Σούπερ, δεν προσέχω. Κάτι έκανα, κάτι έκανε, δεν ξέρω. Ξαναγίναμε κανονική για κάποιον λόγο. Α, τι το κάνεις αυτό. Πολύ ωραίο παιχνίδι, not, ποτέ δεν το σμπάτσα. Σημαίνει ότι παίζει καλά. Ναι. Nintendo NES.
Όπω, εδώ πρέπει να έχει πάρα πολλά πράγματα. Εδώ πρέπει να έχει 500 Ινουάν, κλασικά. Γιατί όλα τα παιχνίδια του NES είναι 20 MB, ξέρω εγώ πόσο είναι. Λογικά τα έχει όλα. Ναι, αλλά βλέπω ότι έχει, έχει πολλά. Και είναι τα κανονικά παιχνίδια, δεν είναι αυτή τη φορά τόσο bootlegs. Ναι, νομίζω δεν έχει bootleg εδώ. Βέβαια δεν είδαμε το Super Mario 14. Σωστό, δεν τα είδαμε. Θα σκάσω να παίξει Bubble Bobble. Ναι. Θα παίξω μόνο για να μάθω. Παίξε. Όλες οι πίκλες δικές μου! Πίκλες! Ωραία, παίζει πολύ καλά αυτό, είπε τώρα NES να μην παίζει καλά. Ισχύει. Να δούμε λίγο αν έχεις πρόγραμμα 14, θα σκάσω. Θα σκάσεις. Πάμε να δούμε. Castlevania. Ναι, εννοείται, Castlevania 1, 2 και 3 στο NES. Έχει, εγώ βλέπω καλά. Final Fantasy! Ναι, εννοείται, 1, 2 και 3. Στο NES είχαν βγει. Ναι, αλλά το είδα! Ναι. Το είπα, δεν έχουν. Οπα, α, και, α, το Ninja αυτό που ήταν με το Μάριο, το... το Reskin. Το original, το Kung Fu Boy. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε, εγώ σου λέω, ο μόνος τρόπος να πάμε στο Super Mario, εκεί θα δούμε αν έχει τα... Pac-Man βλέπω, πάλι. Όπα, σχεδόν φτάσαμε, ρο, ρόμπο, κοπένα. Με ανησυχεί που κάποιοι τα έχει δυο φορές. Όπα. Έλα, λίγο ακόμα. Star Trek, Star Wars. Fighter το 2010. Super Contra 7, ναι εντάξει. Ναι. Έχει και τα bootleg. Δεν ξυπήρξε ποτέ. 1-3. Ένα-τρία, πού είναι. Όχι, δεν το έχει. Δεν έχει κάποιο bootlegs. Ναι, αλλά το 7 ήταν bootleg σίγουρα. Anyway, Super Mario 2 στην Ιαπωνία το λέγανε USA. Ωραία, λοιπόν. Νέο Geo Pocket. King of Fighters, φυσικά. Άρο 1. Γεια ναι. Μόνο αυτούς έχει διαλέξεις. Α, έχει κι άλλους, εντάξει. Σύγκο πήρες. Λεώνα βέβαια στα φθηνά. Τι τσίπια είναι αυτά! Ναι, ήταν so cute! Τρελόμουνα! Ω, έχει τις κινήσεις κανονικές όμως! Ναι! Απλώς είναι τσίπια! Καλό! Με σόρου και κάνεις ωραίου και με 92 κάνεις ωραίου. Τώρα δεν ξέρω ποια λεώνα είναι αυτή. Μερικές φορές το κάνουμε παντού και μερικές φορές το κάνουμε πίσω μπροστά του. Ακόμα ψάχνω τα κοπογιά λίγο, είναι... Ωραία, φτάνει. Αααααα! Είναι αυτό, είδαμε, το είδαμε. Enough. Λεώνα, forever. Γαμάτι, Λεώνα. Ναι, Λεώνα, αλλά όχι ο Ρότσι, Λεώνα. Λοιπόν, εδώ βλέπω νέο Geo Color τώρα, οπότε εδώ θα δούμε το... Ποιο να δούμε... Το R2, γιατί όχι. Οκ. Το R είναι τα σπόρμα, το R2 έχει χρώμα. Πάλι τσίπι! Αθήνα πάντα, Sugar, Super Babe Team! Ναι! Εγώ ήταν Sugar Babe και λέω τι λέει αυτός. Α, μελεώνα! Πάλι μελεώνα! What's up?
Πολύ ωραίο πάντως για King of Fighters αυτά που έχετε. Άσε με να κάνω την τίτλα μετά. Α, μπράβο. Να το. Όχι, έχω βγει και την κονσόλα. Α, γι' αυτό δεν είναι κι άλλο. Θα την νικήσω σίγουρα. Odyssey 2. Αυτό είναι αρχαία κονσόλα. Βλέπεις, παιχνίδια του 80. Πω Attack of the Time Lord και... Ας δούμε αυτό, αν και υποψιάζομαι ότι μπορεί να έχει αυτό το keyboard. Για να την πατήσουμε πάλι. Ναι. Δεν ξέρω, ίσως μπορεί να βάλεις... ίσως μπορεί να βάλουμε USB keyboard να παίξουμε αυτά. Αλλά τώρα δεν είναι η ώρα γι' αυτό. Select game. Oh. Ναι, γεια σας! Γεια σας! Bye! Και αυτό με keyboard είναι. Τουλάχιστον προσπαθήσαν να βάλουν ένα virtual keyboard, έτσι. Να... Ναι, δεν μπορείς, όχι. Beats of Raid Ports. Αυτό το έχω δει που το παίζουν στο YouTube. Ναι. Κάποιοι Βραζιλιάνοι. Ναι, είναι custom port αυτό που έχουν χαρακτήρες από Street Fighter και τέτοια. Για πάρε και στο iPad σου. Να το. Μένα δεν δουλεύει. Α, άνοιξε το, κλείσω και ξανάνοιξε το. Ναι, αυτό δεν κάνει. Για να δούμε, loading. Μάλλον ήταν η αδράνεια. Έχεις για να τρέχω τα ρία, καλό. Πάει. New. Story. Για βάλε και εσύ. Τέλεια. Α, πέρα δηλαδή από τους κλασικούς. Αντί για το Haggard έχει το Zangief, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντα okay. Να μου πιέσαι, πάντα start. Είναι λίγο... Patreon. Οκ. Μάλλον της φτιάχνει το Open Beats of Rage στο engine. Εδώ θέλει δυνάμενο. Αυτός είναι από το Alpha 3. Γενικά έχει πάρει, τα sprites από το Alpha. Σε ένα κόλλο, όχι, όχι, δεν παλεύει. Κάτι δεν. Κάτι έχει κολλήσει στο κεφάλι. Γιατί δεν σε εξάνισε το. Δεν σε εξάνισε το διακόπτη. Όχι, δεν. Δεν ξέρω τι. Α, ναι, δεν ξέρω. Αριστερά δεν ξέρω τίποτα κανένα κουμπί. Δεν ξέρω. Είναι τα hit button. Nope. Τέλο πάντων, πάντως για τον ένα player παίζει καλά. Ναι. Ισόμπλε. Ίσως αν κάναμε customize από την πιάδα. Μπορεί. Ναι. Συνεχίζουμε. Turbo Graphics, επίσης αρχαία κονσόλα. Α, ας παίξουμε το Afterburner 2 που ήταν πολύ διάσημο στην εποχή του. Afterburner. Ναι. Το 2. Τέλειο φαίνεται! Φυσικά τρομερά πάρα λες κοντρός. Τρομερά. Ωραία. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Εγκρίνω. Ωραία. Μάλλον επειδή είναι πολύ παλιά κονσόλα. Turbo Graphics CD. Double Dragon. Για να δούμε. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει και CD version. Oh well. Είμαστε στο TAF, άρα δεν έχει πολλές κονσόλες ακόμα. Σχεδόν τελειώσαμε μετά από 2 ώρες που παίζουμε εδώ. Ναι. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι στο βίντεο. Θα δούμε, θα γίνει και edit. Νταμπρου! Νταμπρου, Νταμπρου! Νταμπρου! Αυτό είναι πιο κοντά στο... Α! Ανάσαι κι εσύ! Παίζεις κανονικά! Ναι! Σε βάρεσα! Έχεις σίγουρα ένα jump και ένα hit! Όχι! Έχει μπουνιά κλωτσιά! Αλλά έχει και jump! Τι jump! Δεν έχει jump! Α!
είναι και τα δύο μαζί, ζητά. Ναι. Οκ. Double Dragon. Οκ. Του παλεύει, του παλεύει. Πολύ καλά γραφέρει την εποχή του. Για την εποχή του ξαναλέω, όχι γενικά. Ωραία, συνεχάμε. Επίσης πρόσεξα ότι δεν είναι ότι και τα δύο κάνουν κόμπο το κάθε κουμπί μόνο του. Και το ένα κουμπί είναι για δεξιά και το άλλο για αριστερά. Ναι, δεν ήταν, δεν είχες κατεύθυνση εσύ. Για το Quake 1. Αυτά είναι Android ports των παιχνιδιών. Android ports. Okay. Να το έχουν, δεν θυμάμαι, στα κυκλοφορητές κονσόλες αυτά. Mm. Το Doom, το Quake και... Για να δούμε πώς παίρνει. Νομίζω καλά παίρνει, είναι το software render. Για πάμε. This looks nice. Εντάξει, τώρα... Ναι, είναι λίγο. Τα κοντρός είναι πολύ, δεν είναι λίγο, είναι χωρίς μάους τώρα. Ναι, έχουν προσπαθήσει, δεν θα πω. Εντάξει, έχουμε joypad και δεν τα χρησιμοποιούν. Εντάξει, τα γραφικά είναι πολύ καλά, αλλά ο χειρισμός είναι για πέταμα, sorry κιόλας. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τα FPS δεν είναι πολύ καλά για αυτές τις κονσόλες. Όχι, το συγκεκριμένο port είναι χάλια. Αυτό που παίζαμε, ας πούμε, στο Android ήταν πολύ καλό. Θα το θυμάσαι. Έπαιζα super. Αλλά αυτό στρίβει σε συγκεκριμένες γωνίες. Κατάλαβα. Δεν στρίβει αναλογικά. Γι' αυτό έχει πρόβλημα. Α, κάτσε. Οκ, με το. Α, με το δεξί τέτοιο είναι αναλογικό. Με το δεξί joystick μόνο. Εδώ μπορώ να παίξω. Άμα δεν είναι ανάποδα, είναι ανάποδα. Το κάτω από πάνω. Με Rottweiler έφυγες. PSP. Ού, βάλουμε... Angry Birds. Όχι. Dragon. Castlevania. Παίξε εσύ, έχω κουραστεί. Όχι ότι παίζω λόγο. Α, αυτό είναι και widescreen, δεν έχει filler, ωραία. Ναι, γιατί το PSP γενικά είναι widescreen. Konami. Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. In German. Niemand bemerkte den Schatten, der sich lebt. Είναι γερμανικό ρομ. Για πάτε. Okay. Γιατί όχι. Όχι. Απλώς είστε γερμανικά γιατί έτσι. Έλα, enter τώρα. Αλφα. Τελείωσε. Πάμε στο enter. Είσαι ο player. Με τον Ρίχτερ. Ναι, PSP τώρα έχει γραφικά PlayStation 1, αλλά στο τελείωμα της κονσόλας. Α, γράφει τα frame per second. Ναι, ναι. 30 σταθερά, μια χαρά. Δηλαδή αυτά ήταν γραφικά στο τέλος του PlayStation, Final Fantasy 9 φάση. Ωπα, παίζεις. Τι λες τώρα, τι έχουν κάνει τι είπε. Είδα, πήγα πάνω στα άλογα. Έχει, δεν ξέρω, βρίσκει αντίσταση. Γιατί είχε στον αέρα, μάλλον κάτι τέτοιο. Ο Αμάν πρέπει να παιδιά στα ψωμί, πετάει. Να βλέπεις πάλι μόνο. Α, ήταν απλώς τέτοιο. Α, ήταν ίσα για να βρεις, για να μετεστάρει και έτσι. Για να σε κάνει πρόβλημα. Ωραία γραφικά, παλεύει κονσόλα. Αχ, γιατί κολλάει η μουσική. Δεν είναι καλή μου. Εγώ θέλει. Ει, όχι το παιχνίδι, όχι τη κονσόλα.
Ωραίο όμως! Τι! Να δούμε τι κανένα παιχνίδι, έτσι τελειώσουμε. Να έρθει η ξανθιά. Αυτό το πράγμα που για να κάνει Desert θέλει στο Joypad 2 είναι τρελό. Ναι. Άρα και στο PSP έχουμε να δούμε κάτι. PlayStation 1. Λοιπόν, βάζουμε Crash Bandicoot. Α, Bloody Roar 2! Ναι, τι είναι καλό αυτό. Final Fantasy 9. Δεν θα το δούμε το Final Fantasy 9. Final Fantasy 9! Για να δούμε πώς παίζει και το Origins που έχω πεθάνει με το Origins. Έπαιζα πολύ Origins. Δεν ξέρω. Το 9 είναι βαρβά το παιχνίδι, οπότε ναι. Ήταν και από τη δεύτερη. Περίεργο που δεν είχε το 8. Ό,τι βρήκανε και φορτώσαν αυτοί από όλα. Ναι, 7 και 8 δεν. Το 9 είναι 15 CD, πώς το βάλανε. Γιατί το 7 και το 8 τι είναι. 4 CD δεν είναι το 9. Είναι όλο ένα ρόλο. Προσπαθεί. Για τον ήχο θα δούμε και μετά, ναι. Πριν κάνουμε το review. Θα το τσεκάρουμε και στην τηλεόραση. Ωραία. Τα γραφικά την παλεύουν είναι χαρά. Ο ήχος δεν ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα. Θα το μάθουμε και θα επανέλθουμε στο τέλος του βίντεο. Ναι. Θα σας πούμε αν φταίει ο ήχος ή αν φταίει το... Τώρα πρέπει να περιμένεις. Έβαλες πάνω φάνταση. Όχι, τα γραφικά είναι μια χαρά πάντως. 30 frames per second δεν μου κολλάνε. Ωραία, μια χαρά είναι. Εγκρίνω. Αυτό ήταν! Ναι. Θα δούμε 20 λεπτά intro. Φέρε εδώ. Φέρε εδώ! Δεν έπαιζες ποτέ PlayStation! Φέρε το εδώ! Σταμάτα. Αυτό θα δούμε. Όχι! X Plus Alpha, το οποίο παίζει αμέσως. Street Fighter! X Plus Alpha, γι' αυτό την κοροϊδεύω. Έτσι πως το είπε και μετά που πες πάνω. Γι' αυτό την κοροϊδεύω την Capcom, από αυτό το παιχνίδι. Ryu! Ήταν το X Plus Alpha Vita D Sin 4 B Beta 28. Για να δούμε. Round 1 Fight! Ha! 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 Hadouken! Shoryuken! Hadouken! 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 Shoryuken! Hadouken! Ωραία φαίνεται να παίζει. Παίζει πολύ καλά. Πολύ σπλόγητα. Hadouken! Ωραία. Α, τέλεια. Καλά παίζει αυτό. PlayStation 2 αποκλείται να έχουμε. Sega 32X. Πού το θυμηθήκαν αυτό. Έλατε. Τι θέλουμε από αυτά. Knuckles, FIFA, Doom, Mortal Kombat, NBA Jam. Πάμε για ένα NBA Jam. Μου είχε λείψει αυτό το παιχνίδι. Το έχεις παίξει ποτέ. Όχι. Έχεις παίξει NBA Jam. Πάρε το χειριστήριο. Βάλε μετά να δω λίγο το PlayStation. Πατάς κάποιο κουμπί και βγαίνει το μενού του... Δεν έχω καταλάβει ακόμη που πατάς και βγαίνει το μενού του... Welcome to NBA Jam! Πολύ σιγά. Τι κακή αυτό είναι αυτή. Λίγο κοντά. Θα πες μου αντίπαλη. Και δεν ξέρω. Να πάρει μια ομάδα. Start. Tonight's matchup. Timberwolves. Λοιπόν, αυτό ήταν στην ουσία κάτι σαν μίξη μπάσκετ και Mortal Kombat. No good. Head fake for two. No good.
Βασικά έχεις μία πάσα, ένα σουτ και ένα σπρόξιμο. Το σπρόξιμο δεν το βρει. Α, να το. Α, άμα βάλεις τρία συνεχόμενα γίνεται on fire. Τρέχει καλά. Ναι. Τι άλλο έχει. Sega CD, θα το δούμε και αυτό. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Είσαι πιο gamer από μένα. Τι λέω. Καμπασίκι, Κάισα, Σέγγα, σιγά μην είναι και ο Yu-Gi-Oh! Ελάτε. Ο Κάιμπα είναι, δεν είναι ο Κάισα. Κάνει πολύ να φορτώσει το CD. Ναι. Δεν πάτε και εσύ. Ένα 58, πότε γεγονός. SG-1000, τι κονσόλα είναι αυτή, ποιανής χρονιάς είναι αυτή. Όλα Champion είναι εδώ. Το 85, 84 βλέπω εδώ. Πω, 83. Πάμε να δούμε το τένις. Κουράστηκα παιδιά, δεν είναι ξανακάνω review τις κονσόλες. Και second player. Εσύ πες, σίγουρα. Πάτα όποιο μέχρι να κάνει σερβίς, δεν ξέρω. Κάνει με κανένα. Όπα! Κάνε σερβίς. Πάμε. In. Ναι. Fold. Εντάξει. Ναι, οκ. That was weird. Παίζει τουλάχιστον όταν παίζει 1982. Και Super Nintendo. Αλλά και έμωση πολλά. Ας δούμε το παιχνίδι κατά τεθέν. Lost Vikings! Ναι, ναι. Έχει τεράστια λίστα. Πρέπει να έχει όλο πιο σούπερ νοσμικά. Super Graphics. 1941. Κλασικό shooter map, δοκιμασμένο. Mm-hmm. Το 44 το 43 ήταν sequel, ξέρεις. Το κατάλαβα. Θα έλεγε κανείς ότι απλά ήταν το χρονικό του πολέμου. Ναι, τι καλά, αλλά δεν είναι πάνω από το παντού, γιατί είναι...
Μπορεί να πεις και εσύ να πατήσεις το start. Για να δω. Να σε. Τι δεν είσαι. Άχι, εκεί δεν είσαι. Πού είσαι. Έχεις μπει πάντως, βλέπω το. Ναι, ναι. Πού είσαι. Το κίτρινο έχεις. Ναι. Ναι, όχι, πρέπει να το πρόβλημα, το άλφα. Αυτό είναι η υπερδιάσιμη σειρά με παιδιά. Το βλέπω. Ωραία, μια χαρά και αυτό. Πώς φαίνεται η κούρασή μου, όλο και λιγότερο. Vectrox, τι είναι το Vectrox, σε μπορώ. Α, ήτανε Vector κονσόλα. Από το 80 μέχρι το 2000, κάποια ήταν 2000. Birds of Prey, ok. Armor Attack, Art Master, τι είναι αυτά! Θα δούμε το Armor Attack. Πρέπει να είναι πρώτη τελευταία κονσόλα αυτή λογικά. Vectrox. Ναι. Είναι Vectors λογικά. Vectors είναι ξέρεις, μόνο αυτή είναι τμήματα. Να το. Τίποτα άλλο. Με αυτό μπορείς να κάνεις... Vectrex. Μπορείς να κάνεις πολύ στο 3D με αυτό. Αλλά σου εκεί. 1982, δεν υπάρχουν αυτά. Θα τα κουμπιά μέχρι κάποιον να πιάσει, δεν ξέρω. Οκ, κάτι δεν πάει καλά. Είμαι όλο τον emulator αυτό. Α, βγήκε. Α, τα αυτιά μου! Α, make it stop! Υπέροχο! Πάντως παίζει κονσόλα. My god. Λοιπόν, Virtual Boy δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου, θα είναι η πρώτη φορά που θα δω. Ωραία. Θα δω το Mario Tennis που ήταν και το... Αυτό ήταν το... Νομίζω ήταν το που τα σόλιζε εφημίσεις και... Ναι. Αυτό ξέρεις ήταν και καλά 3D να το βάζεις στο... Ναι. Προφανώς θα το τώρα λείπει το 3D φαντάζομαι. Τι μητόγκα είναι αυτή. Οκ, okay, δεν φαίνονται όλα. Ναι. Τι εμπυργύψα. Αυτό είναι καλύτερα να 3D το όλπισε και όλπισε αυτό. Να πηγαίνουν τα γράμματα φαντάζομαι, αλλά είναι πολύ κακό emulation. Δεν έχει και πολλές επιλογές. Οκ, okay, that's cute. Σαν τένις είναι competent, αλλά... Δεν βλέπεις το σκορ, κόβονται πράγματα. Ναι, εντάξει, γιατί πάντως δεν έχεις παίζει, τη γυαλιά. Αλλά ναι. Δεν είναι καλό το emulation. Wonderswan, στο Wonderswan θυμάμαι, και... είχε βγει... Δεν τελειώσαμε, ναι. Το Clock Tower. Να το. All yours. Το οποίο λένε ότι ήταν από τα χειρότερα ports. Like ever. Το καλύτερο port ήταν μάλλον το PlayStation. PlayStation. Το Wonderswan ήταν μια... Ένα ασπρόμαυρο. Ναι. Πάω το start. Ναι, και ήταν και ασπρόμαυρο όπως βλέπεις, οπότε. Πάμε games. Quick start. Quick start, εννοείται. Δεν είναι αρκετή με την εισαγωγή που δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς θα έχει εισαγωγή αυτή την κονσόλα. Και χρησιμοποιείς τώρα το joypad του για να κάνεις mouse. Δεν ξέρω, μάλλον. Δεν έχω καταλάβει. Does it even work? Α, Digimon! Hunter x Hunter. Αυτό διάβαζα το manga. Αν και μάλλον είναι RPG αυτό. Α, έτσι βγαίνει, το βρήκα. Θα πατάς και τα δύο τα ίδια κάτω. Και ο Κίλια. Το παίζω.
και είναι ένα κλασικό ιαπωνικό RPG. Okay, that's interesting. Και αυτό πράγμα που μπορείς να γυρίσεις στην οθόνη περίεργο. Ναι, ναι, για ποιο λόγο όμως, δεν ξέρω. Το όντως ακόμα... Βάλε ένα... Dragon Ball. Δεν έχουμε βάλει ένα Dragon Ball. Α, είναι RPG. Βάλω Final Fantasy 2. Ναι, sure. Final Fantasy 2. Δεν ξέρω, απλώς πάτα εκεί στην τύχη. Τα αρχικά σου το όνομα σου βάζεις. Hi. Hi. Αυτό είναι το intro. Ναι, αυτό είναι το intro. Αυτό είναι το intro. Κάτσε να τη λέει. Ουρα μάρνα ρακότε είναι σα όσοι κάτερ. Ναι, εδώ πούμε λέει Κουροκίση. Dark Knights. Ναι. Κουροκίση, Dark Warriors. Και οι χαρακτήρες σου είναι ο Ριό. Να ήταν σκαλάς. Ναι, φυσικά. Η Μαρία, ο Γκάι. Απεθαίνεις, και σαν ασθένουν, ναι. Το Wonderson βλέπω έχει την έκδοση που είναι πολύ αργότερα από το NES. Ναι, βέβαια, αφού ήταν πολύ πιο δυνατό. Είναι port, δεν είναι το του NES. Ναι. Το Wonderson ήταν από ό,τι φαίνεται αυτό, μια port κονσόλα. Και τελευταία κονσόλα. Είχε, λένε, πολύ ωραία κουτιά, να ξέρεις. Mm. Πολύ ωραία κουτιά. Δεν έχω ακούσει πολύ ωραία κονσόλα, πραγματικά. ZX Spectrum 3D Defense. Οκ, okay. Ναι, γιατί όχι. Τελευταίο παιχνίδι για σήμερα, πριν πούμε τη γνώμη μας. Ναι. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει, άσε με να πατήσω το κουμπί. Α, έχει και εδώ keyboard, κατάλαβα. Mm. Α. Α! Οκ, okay, μόνο να πυροβολήσω, μπορώ. Κανονικά θα πρέπει να μπορώ να... Θα πρέπει να μπορώ και να το κουνήσω, αλλά ίσως θέλει keyboard, ποιος ξέρει. Anyway, παίζει και το ZX Spectrum. Λοιπόν, θα πάμε μία να το δούμε στην τηλεόραση, να δούμε αν είναι ο ήχος καλός και επιστρέφουμε να κάνουμε Yay! Τη γνώμη μας. Συν ότι πρέπει να το εγκαταστήσουμε κιόλας. Λοιπόν. Λοιπόν, ναι. Ήρθε η ώρα της κρίσης, αφού το είδαμε στην τηλεόραση. Μέσα. Ναι, το είδαμε χωρίς τα πολλά καλώδια που έχουμε εδώ πέρα για να δέξουμε το παιχνίδι. Super Console X Pro. Προσκυνώ. Και αυτό και μόνο αρκεί για να καταλάβετε ότι πολύ απλά όλα παίζουν τέλεια. Όλα παίζουν ρολόι, ο ήχος είναι τέλειος, τα response είναι τέλεια. Ναι, έφταιγε το capture card μας, το οποίο θα το αλλάξουμε ή δεν θα το ξανακάνουμε σε capture card. Θα το κάνουμε φίλο από την τηλεόραση όπως κάναμε παλιά. Θέλαμε να δοκιμάσουμε με capture card. Τα γραφικά μια χαρά φαινόντουσαν, αλλά ναι. Τα σπασίματα του ήχου... Στα παιχνίδια που υπήρχαν, τα έλεγξα στην τηλεόραση όλα, δεν υπήρχε πουθενά σπάσιμο ήχου. Και στα responses πάλι, τα responses τέλεια, ναι, έπαιξα Street Fighter, έπαιξα Mortal Kombat, έπαιξα Streets of Rage. Όλα αυτά που θέλουν πολύ γρήγορα, ναι, responses, ναι. Πολύ καλά, η κονσόλα τα σπάει, τα μαχαιρώνει και γενικά ναι, δεν κολώνει. Εντάξει, ναι, ήταν μια περιπέτεια, δύσκολη. Αλλά πλέον... Αλλά τουλάχιστον έτσι έχουμε κάτι πολύ δυνατό. Και ναι, παρόλο που μπορεί η κάρτα να δουλεύει ή να μην δουλεύει, αυτό είναι, ναι, δυνατό. Οι κονσόλες παίξανε, τα παιχνίδια παίξανε, όσα παίξανε, κάποια είδαμε δεν παίξανε, κάποια θέλανε keyboard που άντε να παίξανε, έκανε το virtual keyboard, αυτό είναι κακό, αλλά και αυτό δεν φταίει και η κονσόλα. Οποιαδήποτε κονσόλα θα έχει αυτά τα προβλήματα. Οι μιλέτεροι περισσότεροι με το Start Select. Θεωρητικά μπορείς να το προσπεράσεις αυτό, αλλά απλά δεν ξέρουμε εμείς τον τρόπο ακόμα. Το virtual keyboard το ξέρουμε. Όχι, ενώ πέρα από το virtual keyboard. Α, να βάλουμε keyboard άλλο. Δεν ξέρω αν το αναγνωρίζει. Μπορεί, δεν ξέρω. Να πούμε emulator με το start select ταυτόχρονα βγαίνει το quit στους περισσότερους. Σε αυτούς που δεν βγαίνει, συνήθως πατάς τα δύο αναλογικά και βγαίνει το μενού του emulator. Οπότε πετάς να φύγεις από το μενού. Κάποιοι έχουν άλλα. Π.χ. αυτό του DS ανακαλύψαμε μετά ότι είναι το L2 αυτό που βγάζει το μενού του emulator. Στο Beach of Rage είναι κάτι άλλο, δεν έχει σημασία. Το βρίσκεις εύκολα, είναι, ναι, τέτοιο, κατανοητό.
με τα δύο αναλογικά, εκεί που δεν βγαίνει το μενού του emulator, βγαίνει το μενού της κονσόλας του emulator, του VM τέλος πάντων, επίσης πολύ χρήσιμο. Γενικά, εγώ τη συνιστώ. Τώρα πια ταξίζει τα λεφτά της. Ναι. Έχει μέσα 30 πόσες χιλιάδες παιχνίδια είπαμε. 33.000 περίπου παιχνίδια. Ναι, από και όλες κάτι. Τις κονσόλες. Και έχει πάρα πολλά παιχνίδια, όχι όλα. Από όλες τις κονσόλες. Και φυσικά, όποιος θέλει, βγάζει την κάρτα. Εγώ δεν το κάνω ποτέ. Μετά από αυτό που έπαθα, βγάζει την κάρτα, τη βάζει στο PC του, βάζει το παιχνίδι που θέλει στο Disco Directory και θα το δει ο emulator αμέσως. Εσένα, Ευαγγελία, πώς φάνηκε η εμπειρία σου αυτή την κονσόλα? Πάω να παίξω. Τι, όχι, έχω πάω να παίξω! Εγώ θα παίξω!